Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τα καταδίωκαν. Όταν πήγα λοιπόν στην Αριζόνα, μου λέει, θέλω να σου πω ένα βίωμα που έζησα όταν ήρθα στην Αμερική. Γιατί τον ερώτησα, γέροντα, πώς το κατάφερε από το Άγιον Όρο ησυχαστής άνθρωπος, χωρίς γνώσεις κοσμικές, από 18 χρονών στην έρημο ήρθα, να βρεθείς μέσα στην Αμερική με τα δεδομένα της Αμερικής. Και μου λέει ότι πράγματι πέρασα πολλούς πειρασμούς, πολλούς κινδύνους, οι θέλησαν να με σκοτώσουν, με καταδίωκαν να με εξαφανίσουν και βιολογικά και πνευματικά. Πολλούς κινδύνους, πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις και πολλές αγωνίες. Πολλές φορές διερωτώμουν, άραγε, καλά έκανα και ήρθα. Και τι μπορώ να κάνω εγώ ένας απλός, ταπεινός, μοναχός, μέσα σε μια μεγάλη μαχανήπειρο με τόσα προβλήματα και τόσες δυσκολίες και τόσες ιδιολογίες. Είδε λοιπόν προσευχόμενο εν αγωνία ότι βρέθηκε μέσα σε μια ζούγκλα με όλα τα δεδομένα της ζούγκλας. Και εκεί ήταν γεμάτη άλλη αρτηρία. Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τα καταδίωκαν. Με πολύ άλλες διαθέσεις θα τον καταστράψουν. Και αυτός έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε μέσα στη ζούγκλα εκείνη. Και τα θηρία τα καταδίωκαν, αλλά επρόσεξε ότι ήθελε να καταστράψουν το βρέφο, το οποίο δεν κρατούσε στην αγκαλιά μου. Τρέχοντα λοιπόν και γινόμενος με μεγάλη αγωνία και μεγάλο φόβο, είστε σε μία δύσκολο μονοπάτι σκληρό, με πολύ στενά περιθώρια και ήταν μόνο μία τρύπα από την οποία μπορούσε να βγει. Και βγαίνα τα θηρία δεξιά-αριστερά, θα καταστράψουν εκείνο και το βρέφο, και πιεζόμενο να βγει από το στενό εκείνο μονοπάτι ένα δράκοντα, μεγάλο δράκοντα, να φύγει, βρέθηκε μπροστά του έτοιμο να τον καταπιεί. Μόλις είδε ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει και ήταν έτοιμος να κατασπαραστεί από τον δράκοντα, έβγαλε μια φωνή και φώναξε Παναγία μου. Και τη φωνή που φώναξε της Παναγίας άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου που επρόσταξε και είπε «Μιχαήλ». Με τον Μιχαήλ εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μπροστά του, με τον δράκο εκείνον επάνεψε και του έδωσε μια με τον όρατο, με τον απόδειο και εξαφάνισε τον δράκοντα και όλα επανήλθαν σε μια ηρεμία. Όταν επανήλθε η ηρεμία, ο γέροντας ήταν σε αγωνία. Τι σημαίνει αυτό το όραμα? Και προσευχόταν στον Θεό και λέει, τι είναι αυτό το όραμα, Θεέ, που είδα το φοβερό, το αγνεξίδικο, το αγωνιώδες όραμα του παιδί. Και του είπε ο Θεός, αυτή θα είναι η ζωή σου, γεμάτη διωγμούς, θλίψης, κινδύνους, κινδύνους και σωματικούς και πνευματικούς. Και ρώτησε ο γέροντας, και το βρέφος, τι είναι το βρέφος? Και το απαντά ο Θεός, το βρέφος είναι η ψυχή σου. Πρέπει από όλα αυτά που θα περάσει να σώσει την ψυχή σου. Και συνήθει ο γέροντας και κατάλαβε ότι αυτή ήταν η αποστολή. Και έκανε μεγάλους αγώνες. Να σας πω μόνο ότι στην Αριζόνα κατοίκησε σε μια έρημο που δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπο. Από τότε που έγινε η υδρόγειο σφαίρα, όπως μαρτυρούν εκεί οι έρευνες, οι γεωλογικές και οι επιστημονικές, δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπος εκεί στην έρημο. Μια έρημος απέραντη, γεμάτη κάστους, κροταλίες και τίγρης, άγρια θηρία. Κανείς δεν κατοικούσε. Περνώντας ο γέροντας με το αεροπλάνο να πάει στο Φίνιξ, να εξομολογήσει κάποιους ανθρώπους, είδε την έρημο από πάνω από το παράθυρο του αεροπλάνου.
και ο Θεός του πληροφόρησε ότι εδώ είναι ο τόπος που θέλω να χτίσει τη μοναστήρι. Είδε τον Άγιον Αντώνιο που του είπε εδώ να χτίσει ένα μοναστήρι. Αλλά πώς θα χτίσει τη μοναστήρι στην έρευνα του Χαριζόλου. Πήγαινε εκεί με το αυτοκίνητο, το συνόδευα τρία αυτοκίνητα και ο Μητροπολίτης της περιοχής. Ο Γέροντας έρχεσαι κανέναν τίποτα. Και λένε πάνω από την έρημο να πάμε σε μια μόνη κοντινή. Δεν γέροντα στην έρημο. Είναι δύσκολο ο δρόμο και επικίνδυνα. Και δεν πειράζει, πάμε να την δούμε. Περνώντα από την έρημο σε ένα σημείο που σήμερα είναι το μοναστήρι, άκουσαν όλοι οι καμπάνε. Αγιορείτηκε καμπάνε να χτυπούν σε όλη την έρημο. Σταμάτησε την αρχή και σε ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν κάτω. Και έλεγε ένα στο άλλο, μα ακούεις καμπάνες. Και ο δεσπότης από τις καμπάνες, και ο γέροντας, και οι πατέρες, και οι συνοδείς, οικέφθησαν το πρώτο μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, εκεί όπου κοιμήθηκε σήμερα ο γέροντας.